Άρα δεν είναι κόκκινη γραμμή το ΦΠΑ στα νησιά. Είναι εντάξει, δεν ήταν κόκκινη γραμμή, αλλά πέστε μας αν θεωρείτε ότι θα περάσει, ότι είναι ένα εύκολο μέτρο ή μια δύσκολη απόφαση τέλος πάντων. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι από τις δυσκολότερες αποφάσεις το ΦΠΑ στα νησιά. Από τις δυσκολότερες. Μια επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων εκεί. Δεν είναι όμως σημαντικότερο. Μάλιστα. Και μπορεί κανείς να δει και πολλές διακρίσεις. Τώρα ή εκεί. Τώρα ή μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τι λες εσύ. Κοιτάξτε, η ιδέα ότι να μην υπάρχει τώρα λύση, απόφαση που αλλάζει τους όρους της τουριστικής λειτουργίας το καλοκαίρι είναι μια ιδέα. Δεν ξέρω πώς και τι. Είναι θέμα πιο πολύ συνάρτηση των χρηματοοικονομικών. Το τι χρήμα θέλει να μαζέψει τώρα ή αργότερα. Ωραία, για λεφτά, ωραία, βιάζει και μιλάμε θεωρητικά τώρα, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τη συμφωνία. Συγγνώμη, κύριε Παπαδημητριώτη. Λέτε δεν είναι μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις. Μία πιο δύσκολη μπορείτε να μας πείτε. Μία αδύνατη απόφαση, όχι απλώς δύσκολη. Θα ήταν αν επιμέναν οι δανειστές, δεν ξέρω τι λένε, να μειωθούν οι συντάξεις. Αυτό αφορά οριζόντια τον ελληνικό πληθυσμό και θα μπορούσε να είναι απόφαση. Το να μην καταβληθεί 13η σύνταξη αυτό το χρόνο είναι από τις δυσκολότερες. Συναντάται με την πορεία των δημοσίων οικονομικών. Είναι δύσκολη απόφαση βεβαίως. Έχει περισσότερες επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων, γιατί αφορά όλη την Ελλάδα. Ναι. Έχει μερικά νησιά, να συνεννόμαστε. Αφορά ειδικές ομάδες πληθυσμιακές, όπως είναι οι απόμαχοι της ζωής, οι συνταξιούχοι που είναι πολύ αδύναμοι αυτή τη στιγμή οικονομικά. Επηρεάζει το σύνολο τη λειτουργία τη οικονομία και τη κοινωνία. Βεβαίω. Κύριε Φίλη, αν δεν δώσετε τη 13η, τότε είστε πίσω σε σχέση με αυτά που δώσε πέρσι ο Σαμαράς, ο οποίος πέρσι με το υποτιθέμενο, με το πλεόνασμα, το μέρισμα, ένα 500 ευρώ του έδωσε. Νομίζω ότι βιάζεστε. Αφήστε το τώρα. Επίσης, εδώ στην εκπομπή μας την περασμένη εβδομάδα είπατε ότι δεν θα πληρώσουμε τη δόση αν δεν υπάρξει συμφωνία. Μεθαύριο, την Παρασκευή. Αν δεν έχουμε τα χρήματα στο ταμείο. Αν δεν υπάρξει συμφωνία. Επαναλαμβάνω. Εάν δεν έχουμε τα χρήματα στο ταμείο. Και με ρωτήσατε αν τα έχουμε και ρωτήσατε τον κύριο Μάρδα. Όχι. Επαναλαμβάνω κι εγώ. Είχατε δηλώσει πριν από μερικές μέρες ότι ούτως ή άλλως δεν θα την πληρώσουμε αν δεν έχουμε συμφωνία. Αν δεν έχουμε συμφωνία, σημαίνει ότι πρέπει να προβλέψουμε για την επόμενη τι θα γίνει. Αυτό λέω. Ισχύει αυτό. Ισχύει βεβαίως. Ότι αν δεν έχουμε συμφωνία μέχρι μεθαύριο την Παρασκευή δεν θα πληρώσουμε τη δόση. Αν δεν έχουμε προοπτική συμφωνία για την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, δεν ξέρω πότε ακριβώς, δεν θα πληρώσουμε τα χρήματα. Ναι.